Ελλάδα επιβεβαίωσε το οριστικό τέλος της περίοδου των μνημονίων. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων επανέλαβε όσα είχαν επισημάνει τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup όσο και ο επικεφαλής του ESM μετά την ιστορική απόφαση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ενώ τόνισε ότι η Τρόικα δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα. Είναι πλέον σαφές ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, απαλλαγμένη από διαρκείς και πολλές φορές παράλογους εξωτερικούς καταναγκασμούς. Σε αυτή τη νέα εποχή δεν εισέρχεται πανηγυρίζοντας, αλλά οργανώνοντας την επόμενη μέρα με τρόπο που θα διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, θα αξιοποιεί στο έπακρο τα μεγάλα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της χώρας και βέβαια παίρνοντας οριστικό διαζύγιο από πολιτικές επιλογές που οδήγησαν τη χώρα και την κοινωνία σε οριακό σημείο. Δυστυχώς, αυτή η νέα συνθήκη δεν ικανοποιεί τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν ακόμα πολιτικές δυνάμεις και επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν επενδύσει την ύπαρξή τους στην ανακύκλωση της κρίσης, την υποτίμηση της εργασίας, την ασυδοσία και τη διαιώνιση της διαπλοκής. Όλα αυτά που κατά αυτούς μπορούσαν να συνεχίζονται υπό τη διαρκή επίκληση των εξωτερικών καταναγκασμών και της έκτακτης ανάγκης. Αυτοί οι θλιβεροί πρωταγωνιστές του ελληνικού δράματος της περίοδου 2010-2014 βρίσκονται αυτές τις μέρες σε πραγματικό πανικό. Χάνουν κάθε αξιοπιστία και σοβαρότητα, καθώς βλέπουν ότι το καταστροφολογικό τους αφήγημα έχει την ίδια ημερομηνία λήξης με τα μνημόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πανικού αυτού ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Χατζηδάκη, από το Βήμα της Βουλής. Ο κ. Χατζηδάκης, θυμωμένος από τη σκληρή για αυτόν πραγματικότητα που περιέγραφε ο Επίτροπος Μοσκοβισσή, έσπευσε να του επιτεθεί. Και παράλληλα, σε μια άκρως αποκαλυπτική αλλά και αμήχανη αποστροφή του λόγου του, αποκάλυψε το πραγματικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται για τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Θέλει την περικοπή των συντάξεων, την έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της με πρόσχημα τη διεθνή δέσμευση της χώρας και τώρα που χάνει το άλοθή της, αποσταθεροποιείται. Το αφήγημα στο οποίο στήριξε όλη την αντιπολιτευτική της τακτική έχει τώρα καταρρεύσει. Στην ίδια λογική και με την ίδια μηχανία, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε και αυτός να κάνει παρατήρηση στον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, που κατεδάφισε το αντιπολιτευτικό του αφήγημα, αλλά στέρισε και το άλοθη για το βαθιά αντικοινωνικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, όσοι αναφέρονται στα πραγματικά δεδομένα είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες όσοι λένε ότι η Ελλάδα τελείωσε τη δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι ψεύτες όσοι λένε ότι δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Είναι ψεύτες όσοι λένε ότι η Ελλάδα πήρε μια ουσιαστική λύση στο ζήτημα του χρέους που το καθιστά πλέον βιώσιμο. Όλοι είναι ψεύτες. Η κυβέρνηση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η διεθνής οίκη αξιολόγησης, ο διεθνής τύπος, οι οικονομικοί αναλυτές. Και οι μόνοι που αποκαλύπτουν αυτή τη διεθνή συνωμοσία εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται γύρω του και τον καθοδηγεί. Οι οποίοι λένε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι το μέλλον του δεν μπορεί παρά να είναι δυσίωνο. Ότι θα χρειαστεί νέα δημοσιονομική προσαρμογή, νέο μνημόνιο, νέα μέτρα, νέα καθίζηση μισθών, νέες περικοπές στο κοινωνικό κράτος, περαιτέρω απορρίθμιση της εργασίας, νομιμοποίηση της φορασιλίας του μεγάλου πλούτου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν χρειάζεται έξωθεν εντολές για να εφαρμοστεί. Αλλά πιθανόν να έχει ανάγκη έξωθεν εντολές για να αποκτήσει άλοθη. Ο ελληνικός λαός πέρασε όμως πολλά. Και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε αυτό το πολιτικό τερατούργημα να γυρίσει τη χώρα στις εποχές της οικονομικής καθίζησης και της κοινωνικής απελπισίας. Αυτό το πρόγραμμα που οραματίζεται ο κύριος Μητσοτάκης για την Ελλάδα θα μείνει στα χαρτιά. Μπορεί, μέχρι τις εκλογές βεβαίως, να το διανθίσει ακόμη περισσότερο. Του προτείνουμε, αφού θεωρεί τις θεσμικές φωνές της Ευρώπης ψεύτες, λαοπλάνους και συναλλασσόμενους, να απευθυνθεί σε εκείνους με τους οποίους βρίσκεται σε ιδεολογική και πολιτική σύμπλευση. Τον κύριο Όρμπαν, τον κύριο Κούρτς και όλους όσους σε τελική ανάλυση οραματίζονται τις σύγχρονες κοινωνίες και την Ευρώπη όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι είναι άλλωστε γνωστό ότι ο καλύτερος φίλος του νεοφιλελεύθερου κοινωνικού διαρβινισμού είναι ο μισανθρωπισμός της ακροδεξιάς. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, σας προβληματίζει στην κυβέρνηση, σας ανησυχεί η συμπεριφορά, η στάση των ΑΝΕΛ το τελευταίο διάστημα? Αισθάνεσαι ότι μπορεί να υπάρχει μια ιδιότυπη ομοιρία από την πλευρά των ΑΝΕΛ? Κοιτάξτε, αυτός που θα έπρεπε να είναι προβληματισμένος το τελευταίο διάστημα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Όπως έλεγα και πριν από λίγη ώρα, νομίζω ότι έχει κατεδαφιστεί οποιοδήποτε αντιπολιτευτικό αφήγημα
προσπαθούσε να οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, αυτός βρίσκεται σε προγραμματικό αδιέξοδο, αυτός βρίσκεται σε μια πραγματικά μεγάλη δυσκολία να αποδεχθεί την ίδια την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, η κυβερνητική συνεργασία η οποία κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων και επιδιώκει να οδηγήσει τη χώρα σε μια ανάκτηση της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές για να μην υπάρχει λόγος πλέον καμιάς στήριξης, δανειακής στήριξης από τον επίσημο τομέα, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη νέα εποχή. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βασιστεί σε δύο βασικούς πολιτικούς άξονες. Ποιοι είναι αυτοί? Ο πρώτος είναι η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με την έξοδο από το μνημόνιο και ο δεύτερος είναι η θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας από τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτοί οι δύο πολιτικοί στόχοι, κεντρικοί πολιτικοί στόχοι, παραμένουν ακόμη αδικαίωτοι, θα έλεγε κανείς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να ανασυγκροτήσουμε την ελληνική οικονομία, για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την ελληνική πολιτεία από φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, τα οποία την σημάδεψαν τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι σε καμία ομοιρία δεν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι στη βάση της προγραμματικής πολιτικής μας συμφωνίας συνεχίζουμε και θα ολοκληρώσουμε την θητεία αυτής της κυβέρνησης στο τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η θέση του Πρωθυπουργού σχετικά με το θέμα των 180. Είναι η άποψή του, η άποψη του κυρίου Κοντζιά, του Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος είπε χθες ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία και δεν παραχωρεί εθνική κυριαρχία. Εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος για 180. Η άποψή του είναι η άποψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικού εταίρου του κ. Καμένου, που θέλει 180 βουλευτές. Θα σας απαντήσω με σαφήνεια το εξής. Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι ανάγκη για υπερψήφιση οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας με 180 ψήφους υπάρχει μόνο όταν παραχωρούνται αρμοδιότητες της κυβέρνησης ή αρμοδιότητες που απονέμει το Σύνταγμα σε πολιτιακά όργανα, σε διεθνείς οργανισμούς. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, επομένως δεν υφίσταται τέτοια συνταγματική επιταγή. Από εκεί και πέρα όμως η πρόταση του κυρίου Καμένου, η οποία είναι μια πολιτική πρόταση, όπως και κάθε άλλη πρόταση την οποία καταθέτει ο κυβερνητικός εταίρος, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ώστε όταν έρθει η ώρα και εφόσον έρθει η ώρα να πάρθουν οι απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις. Παρακαλώ, κυρία Ζουρμπά. Κύριε εκπρόσωπε, δεδομένου το Ελληνικό Σύνταγμα, βάσει της συμφωνίας, των χαρακτηριστικών της συμφωνίας που έχει υπογραφεί, δεν υπαγορεύει την ανάγκη να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Δίνει τη δυνατότητα, ωστόσο, στην κυβέρνηση να επιλέξει αν θα ψηφιστεί από 180 βουλευτές? Ή είναι ρητές οι αναφορές του Συντάγματος σε ποιες περιπτώσεις ψηφίζεται μια συμφωνία από 180? Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να πάρει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία θεωρεί ότι είναι ορθή σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν το επιτάσσει, αλλά δεν το απαγορεύει κιόλας. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι πρόκειται για μια πολιτική πρόταση η οποία θα συζητηθεί στην ώρα της, όπως και κάθε πρόταση την οποία καταθέτει ο κυβερνητικός εταίρος στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου και της συνεργασίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Κύριε εκπρόσωπε, ένας υπουργός, ο οποίος μέλος της κυβέρνησης, υφυπουργός για την ακρίβεια, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ανίσχυρη η υπογραφή του Πρωθυπουργού για τον Υπουργό Εξωτερικών στη συμφωνία, έχει θέση στην κυβέρνηση? Ακούστε, δεν νομίζω ότι ήταν αυτή ακριβώς η δήλωση. Νομίζω ότι αν αναφέρεστε στην δήλωση του κ. Μαυραγάνη, εννοεί ότι δεν έχει συγκεκριμένες νομικές συνέπειες. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι βεβαίως δεν έχει συγκεκριμένες νομικές συνέπειες πέραν μίας, η οποία ορίζεται σαφώς στην Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. Και ποια είναι αυτή? Σύμφωνα με το άρθρο 18 της συγκεκριμένης σύμβασης, η υποχρέωση που έχει η ελληνική κυβέρνηση και η οποία απορρέει από την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και όχι του Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι η εξής. Η Ελλάδα οφείλει να μην αποστερήσει τη συμφωνία αυτή από το αντικείμενο και το σκοπό της. Δηλαδή οφείλει με καλή πίστη να προχωρήσει σε εκείνα
τα βήματα ή να επιχειρήσει να προχωρήσει σε εκείνα τα βήματα τα οποία θα θέσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία σε ισχύ. Αυτή είναι η ένομη συνέπεια της υπογραφής και στη βάση αυτής της ένομης συνέπειας η ελληνική κυβέρνηση θα πορευτεί το επόμενο διάστημα. Παρακαλώ. Πρόσωπο, μιλάτε συνεχώς για πρόταση του κυρίου Καμένου, όταν ο κύριος Καμένος στην ουσία έχει θέσει ένα εκβιαστικό δίλημα του στυλ ή θα ψηφιστεί η συμφωνία από 180 βουλευτές ή από δημοψήφισμα ή ρίχνω την κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν ακούσατε τον κύριο Καμένο στην χθεσινοβραδινή συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι θα πορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης. Θα σας σύστηνα να το ξαναακούσετε. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πότε περιμένετε να έρθει η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή? Γιατί χθες στην τηλεοπτική συνέντευξη που είπατε μόλις τώρα, ο κύριος Καμένος είπε ότι για να ολοκληρώσει η άλλη πλευρά όλα τα βήματα που χρειάζονται θέλει 2 χρόνια. Στο περίπου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω χρονική εκτίμηση. Η συμφωνία λέει συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να πληρωθούν ώστε να έρθει η συμφωνία αυτή για κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Θυμίζω ποια είναι αυτά. Πρέπει να υπάρξει το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο θα πρέπει να καταλήξει θετικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση και την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος. Και από εκεί και πέρα, εφόσον γίνουν αυτά και ολοκληρωθούν, τότε και μόνο τότε η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να φέρει τη συμφωνία προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Δεν μπορώ να κάνω χρονική πρόβλεψη ως προς το πόσο χρόνο θα χρειαστεί η γειτονική χώρα για να ολοκληρώσει τα βήματα τα οποία απαιτούνται. Η συμφωνία βεβαίως ως προς αυτό είναι ρητή, όμως από τη δική μου πλευρά δεν μπορώ να προεξοφλήσω το χρόνο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, αν μου επιτρέπετε μία διευκρίνηση επί όσων είπατε για το θέμα των 180 ψήφων. Λέτε ότι το Σύνταγμα σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν το επιτάσσει αυτό. Λέτε όμως ότι είναι μια οψιόν πολιτική. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Αν ζητηθεί από την κυβέρνηση ως πολιτική επιλογή 180 ψήφοι και δεν τους πάρει, λέω, για οποιονδήποτε λόγο δεν βρει την αναγκαία συνένεση και δεν τους πάρει, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και επιπτώσεις για την πορεία της κυβέρνησης? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω υποθετικό σενάριο πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο. Σας λέω ότι είναι μια πρόταση του κυβερνητικού εταίρου, την οποία ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουν όταν και αν έρθει εκείνη η ώρα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η εφημερίδα μου την Κυριακή αποκάλυψε μια ανταλλαγή emails μεταξύ του ισχυρού άντρα της Νοβάρτης, του κ. Φρουζή, και του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, τα οποία ανταλλάγησαν το 2015, μάλιστα μερικά από αυτά λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Το αντικείμενο αυτών των emails ήταν η διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων από πλευράς του κ. Φρουζή στο σπίτι του, όπου μάλιστα ζητούσε και λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να γίνουν. Το ερώτημά μου είναι αν από τέτοιου είδους σχέσεις μεταξύ της οικονομικής ελίτ και των πολιτικών προκύπτουν δεσμεύσεις, από τις οποίες σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος πρέπει να κρατάει αποστάσεις. Πολλό δε μάλλον όταν είχαμε και τη συνέχεια με το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Λέτε κάτι το αυτονόητο, ότι το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να έχει σχέσεις διαπλοκής και αλληλοϋποστήριξης με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι μια δεδομένη πολιτική τοποθέτηση την οποία στα λόγια, με την οποία στα λόγια όλοι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν. Το πρόβλημα εδώ είναι πολύ βαθύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης αποκαλύφθηκε και συνεχίζει να εκτίθεται τις τελευταίες μέρες σιωπώντας ότι έχει πει ευθέως ψέματα στον ελληνικό λαό σε σχέση με την, σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον κύριο Φρουζή. Βεβαίως έχει πει και παλαιότερα ψέματα για σχέση με άλλους επιχειρηματίες, ότι δήθεν δεν τους γνωρίζει, δεν έχει καμία προσωπική επαφή μαζί τους κλπ. Τα ίδια είχε πει πριν από κάποιο διάστημα, πριν από κάποιο καιρό, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο της Νοβάρτης για πρώτη φορά σε ό,τι αφορά τον κύριο Φρουζή. Μας είχε πει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κύριο Φρουζή, μας είχε πει ότι δεν τον γνωρίζει και τελικά αποκαλύπτεται ότι όχι μόνο τον γνώριζε, ότι όχι μόνο αντάλλασαν mail σε φιλικό τόνο, αλλά ότι συνέτρωγαν και προσπαθούσαν, φαντάζομαι, να βρουν κοινούς τόπους σε ό,τι αφορά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για την κατάκτηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά
σε συνδυασμό με την ένοχη σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη τις τελευταίες μέρες, είναι ζητήματα πολιτικά τα οποία εκθέτουν τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Και να είναι σίγουρος ότι ακόμα και αν δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα το βράδυ, αύριο στην συζήτηση στη Βουλή η οποία θα γίνει για την οικονομία, θα αναγκαστεί να απαντήσει. Θα αναγκαστεί να έρθει πρώτον των πολιτικών ευθυνών του. Παρακαλώ, κύριε Σαββόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, ακόμη και αν αποφασίσει η κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, να ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και επίσης, η πρόταση του κυρίου Καμένου, εκτός από τους 180, έχει και ένα άλλο σκέλος, ή δημοψήφισμα ή εκλογές. Και αυτά τα δύο θα τύχουν αντικείμενο συζήτησης στο ιστορικό της κυβέρνησης. Σας είπα, κυρία Σαββοπούλου, ότι και προηγουμένως έχω απαντήσει 5 φορές αυτή την ερώτηση, ότι όταν και αν έρθει εκείνη η ώρα θα συζητήσουμε την πρόταση του κυρίου Καμένου σε σχέση με τις 180 ψήφους τις οποίες θέλει στην Βουλή για την κύρωση της συμφωνίας. Θα δούμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες όταν έρθει εκείνη η ώρα και θα πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Τα υπόλοιπα είναι σενάρια επί σενάριων, στα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ, όπως νομίζω ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί και κανένας άλλος. Παρακαλώ. Αν με συγχωρείτε, η κυρία Ζορμπά έχει ζητήσει αρκετές φορές το. Σας δίνω δεύτερη ερώτηση όμως, νομίζω. Ναι, εντάξει. Ναι. Σίγουρα. Κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεστε τις εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες 48 ώρες, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να αλλάξει, εγκινήσει κυβερνητικό εταίρο, χωρίς δηλαδή να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές? Σε ποιους αναφέρεστε ακριβώς? Σκουλέτης Φερρυπίνη σήμερα το πρωί το ανέφερε. Ναι. Και για πλειοψηφία, για μια αναζήτηση ιδρύτερης πλειοψηφίας, ο κύριος Παπάς εχθές. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα πάντως. Η ανασύνθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η αναζήτηση ευρύτερων πλειοψηφίων σε ό,τι αφορά τη συμφωνία είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που εκκίνησαν οι τελικές διαπραγματεύσεις για την συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ότι θα επιδιώξουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία με βάση τις πολιτικές αρχές τις οποίες είχαν τα κόμματα όταν εκκινούσε αυτή η διαπραγμάτευση θα έπρεπε να είναι συντριπτική. Θα έπρεπε δηλαδή να υπερβαίνει τους 200 βουλευτές. Βεβαίως η ακροδεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα, η υιοθέτηση ενός λόγου που παραπέμπει σε μια νέα εθνικοφροσύνη, λειτουργεί περιοριστικά. Ωστόσο, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν φιλελεύθεροι, υπάρχουν κεντροδεξιοί, υπάρχουν κεντροαριστεροί, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι παρά τις επίσημες διακηρύξεις των κομμάτων τους και παρά την μετάλλαξη αυτή την οποία έχει υποστεί ειδικά η Νέα Δημοκρατία, θα υπερψηφίσουν τη συμφωνία και έτσι θα έχουμε αυτήν ακριβώς την ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την οποία δουλεύουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Παρακαλώ. Επ' αυτού, αυτό σημαίνει ότι αναζητά όμως και για να μεγαλώσει ο αριθμός των 152 επιπλέον βουλευτές η κυβέρνηση, πέρα από το θέμα της συμφωνίας. Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο είπα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, χθες στη συνάντηση με τον κύριο Μοσχοβησή, αλλά και από τα όσα άφησε και ο ίδιος να εννοηθούν, φαίνεται ότι το σκέφτεται και η Κομισιόν να μην μειωθούν οι συντάξεις από 1η-1η-19. Αυτή η συζήτηση έγινε μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μοσχοβησή και υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες ή είναι μια συζήτηση η οποία συντηρεί ένα κλίμα προεκλογικού τύπου? Τι εννοείται προεκλογικού τύπου? Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επομένως δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μιλάμε για προεκλογικού τύπου συζητήσεις. Ο Ιανουάριος του 2019 είναι κοντά. Ο Ιανουάριος του 2019, μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν πρόκειται να έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Επομένως, ιδού η Ρόδος. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι οι δεσμεύσεις οποίες έχει αναλάβει για την μεταπρογραμματική περίοδο η Ελλάδα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, όπως είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και το καθεστώς της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης. Οι δεσμεύσεις περιγράφονται στο παράρτημα της απόφασης του Eurogroup, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά και μιλούν για τα πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλά κατά τα άλλα, αυτό είναι αποδεκτό, αλλά πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια του δεύτερου προγράμματος, τα οποία κατά τη γνώμη μας, αλλά και κατά τη γνώμη των ευρωπαϊκών θεσμών, είναι επιτεύξιμα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο είχε δηλωθεί ήδη κατά
κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης, αν θυμάστε, όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν είχαν αμφισβητήσει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να επιτύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019. Η αντίρρηση τότε ήταν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο βεβαίως στη συνέχεια άλλαξε προς το καλύτερο όλες τις προβλέψεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, αλλά και σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και με δεδομένο ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, η μεταπρογραμματική παρακολούθηση δεν έχει τον χαρακτήρα του εξαναγκασμού που είχε δεδομένα η περίοδος των μνημονίων, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής με μία και μόνη προϋπόθεση, την τήρηση του στόχου του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Σε αυτόν τον στόχο η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη, όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Υπάρχει πρόθεση κυβερνητικής συνεργασίας με μεμονωμένα στελέχη της κεντροαριστεράς, όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, ή με παρατάξεις όπως το ποτάμι, δεδομένων των διεργασιών που γίνονται και στην κεντροαριστερά, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, υπάρχει αυτή η πρόθεση να κινήσει η διαδικασία η κυβέρνηση? Ακούστε να δείτε, θα ήταν απρεπές από τη δική μου μεριά να μιλήσω για ζητήματα τα οποία είναι εσωκομματικά και μάλιστα ενός άλλου κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Κινήματος Αλλαγής ή όπως αλλιώς λέγεται σήμερα. Ο κύριος Ραγκούσης, εξ όσων θυμάμαι, είναι μέλος αυτού του κόμματος, μορφώματος, συνεργασίας, της οποίας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε αγνοώ το όνομα. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κανένα σχόλιο σχετικά. Η ελληνική κυβέρνηση είναι συμπαγής, η ελληνική κυβέρνηση είναι αραγής και πορεύεται στη βάση των πολιτικών στόχων τους οποίους περιέγραψα προηγουμένως. Παρακαλώ. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας πάει στο Λονδίνο, στην Σύνοδο των Χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ναι, βεβαίως. Είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ? Πρόκειται για τη διαδικασία του Βερολίνου, την διαδικασία συνεννόησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με πρωτοβουλία της Γερμανίας, στην Ελλάδα, στην οποία η Ελλάδα έχει προσκληθεί. Από εκεί και πέρα συγκεκριμένες συναντήσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει καταληχθεί. Παρακαλώ. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν? Και αν ναι, θα τεθεί το θέμα των δύο στρατιωτικών στην Αντιγανούπολη? Ακούστε, κατά την συνομιλία τους, οι δύο αρχηγοί των κυβερνήσεων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν απέκλεισαν αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, σε κάθε επαφή που γίνεται με τις τουρκικές αρχές, είτε σε πολιτικό, είτε σε κυβερνητικό, είτε σε διπλωματικό επίπεδο, η ελληνική πλευρά θέτει το ζήτημα των δύο στρατιωτικών, το οποίο θεωρεί κορυφαίο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.